Βελέτζας. Ο Τζιότζιος είναι αυτός που τον καταδιώκει. Βελέτζας έχει χώρο, μπαίνει ταχύτατα στην περιοχή. Βελέτζας που καταφέρει να γυρίσει στην... Στο κόρνερ. Κεφαλιά προς τα έξω από τον Καδικιώτη. Έρχεται ο Βελέτζας. Κάνει ένα σούτ από μακριά. Ο Βελέτζας, φανταστικό γκολ για τον Απόλλωνα. 2-0. Ίσως η πρώτη αξιόλογη στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο είναι το δεύτερο γκολ που πετυχαίνει ο Βελέντζας για τον Απόλλωνα στο 24 του δεύτερου μέρους. Στον Μπάρνιακ, Μπάρνιακ για τον Βελέντζα. Βελέντζας ψάχνει να βρει το σουτ. Μπει στην περιοχή ο Μπάρνιακ, μπαίνει, κοντράρε. Η μπάλα αποκρούεται από το λαχανά, ένα σουτ και ένα γυριστό σουτ του Βελέντζα. Επανέφερε ο Κόλλα στο 12ο λεπτό της επανάληψης. Ο Βελέντζας εκεί ελίσσεται, κάνει θαυμάσια τεχνική προσπάθεια, θα μπει στην περιοχή, θα προσπαθεί από κοντά και η μπάλα στα δίχτυα. Το 1-1 λοιπόν για τον Απόλλωνα στο 11ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Ισοφαρίζει ο Απόλλων με την έξοχη αυτή ατομική προσπάθεια που έκανε ο Βελέντζας. 80ο λεπτό του αγώνα και ο Βελέντζας θα σουτάρει με δύναμη, θα φύγει η μπάλα και στα δίχτυα. Το 2-1 για τον Απόλλωνα ακριβώς 10 λεπτά πριν από τη λήξη του παιχνιδιού, καθώς το σουτ του Βελέντζα. Η μπάλα βρήκε κάποιο πόδι. Έπεσε την πορεία της μπάλας ο Μιχαήλ, δεν μπορούσε να την κρατήσει και κατέληξε στην δεξιά γωνιά. 23ο λεπτό του αγώνα, ο Βελέντζας στο φάουλ με πολύ φάλτο η μπάλα και στα δίχτυα. Ένα θαυμάσιο γκολ από τον Λευτέρη Βελέντζα. Από το απευθείας σουτ αυτό η μπάλα έφυγε με πολύ φάλτο, δεν μπόρεσε να πέσει ο δάφκος για να αποκρούσει την μπάλα και... Τον Αλέξη κρατάει αυτό την μπάλα, δίνει στο Βελέντζα. Προσπαθεί αυτός να ξεφύγει, πιάνει για να σουτ την μπάλα, κοντράρει. Κέρδισε ο Βελέντζας, κάνει το σουτ την μπάλα στα δίχτυα της Καβάλας για δεύτερη φορά στο σημερινό παιχνίδι. Ο Λευτέρης Βελέντζας έδειξε πως αυτός που επιμένει δικαιώνεται. Έκανα την ατομική προσπάθεια, βρήκε διάδρομο, έκανε το σούτ την μπάλα, κόντραρε πάνω στον Ιγνατιάδη, ξανακέρδισε την μπάλα ο Βελέντζας και την δεύτερη φορά το δυνατό αριστερό σούτ που έπιασε. Το δεύτερο γκολ από τον Λευτέρη Βελέντζα, το 7ο του φετινό, και ο στόχος τώρα, ο προσωπικός ο δικός του αλλά και της ομάδας, μία νίκη εντός έδρας επί του ΠΑΟΚ. Να θυμίσουμε πως η δική σου ομάδα είναι ο κακός δαίμονας του δικεφάλου. Όπως ο στόχος μας τώρα είναι να κερδίσουμε τον ΠΑΟΚ. Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και πιστεύω ότι ο έξοδός μας, όταν θέλουμε να μιλάμε για Ευρώπη, περνάει μέσα από τη Ριζούπολη και από αυτό το παιχνίδι. Τώρα για μένα προσπαθώ κάθε Κυριακή να παίζω καλά. Τίποτα. Ο Απόλλων έχει ένα πολύ, θα λέγαμε, εντυπωσιακό σερίο στα τελευταία παιχνίδια. Ρυθμοί 7 νίκες. Αυτή η πορεία θα σταματήσει πουθενά. Σήμερα είδαμε πως ένας βασικός του παίκτης, ο Τάσος Μητρόπουλος, θα απουσιάσει μια και αποβλήθηκε με δύο κίτρινες. Αυτό μειώνει πιθανότητες. Κοιτάξτε, εμείς δεν θέλουμε σίγουρα να σταματήσει αυτό το σέριο που έχουμε. Να προσπαθούμε κάθε Κυριακή με όποιος παίκτης παίζει και όποιος και να λείπει, να κερδίσουμε κάθε αντίπαλο. Αυτό κοιτάμε να κάνουμε και αυτό πιστεύω θα γίνει. Είναι πολλές αυτές οι ομάδες που μπορούμε να πούμε ότι ζηλεύουν την χημεία, αν μας επιτραπεί η έκφραση αυτή, στις ομάδες που χωρίς να έχει τα πολύ μεγάλα αστέρια, τους πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές, έστω αν είναι Έλληνες ή ξένοι, κάνει μια πορεία ζηλευτή για πάρα πολλές ομάδες. Και υπάρχουν ήδη τρεις τουλάχιστον που διεκδικούν μια θέση στο UEFA που ανησυχούν πολύ. Κοιτάξτε, στον Απόλλωνα γίνεται μια πάρα πολύ καλή και σωστή δουλειά. Από την αρχή της χρονιάς είχαμε βάλει στόχο να κάνουμε μια καλή πορεία φέτος. Δουλέψαμε και δουλεύουμε πάρα πολύ δυνατά. Υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό κλίμα στον Απόλλωνα και όλα αυτά συντελούν στο να πηγαίνει καλά η ομάδα. Ποδοσφαιριστικά, εμείς επιμένουμε και θεωρούμε τον Απόλλωνα Αθηνών ένα από τους βασικούς διεκδικητές των προνομιούχων θέσεων που οδηγούν στην Ευρώπη. Αυτό που λέει ο Χάρης Αλευρόπουλος είναι ότι θα πρέπει όλοι πλέον να υπολογίσουν τον Απόλλωνα σαν έναν από τους βασικούς διεκδικητές αυτής της θέσης που οδηγεί στο UEFA. Πιστεύω πως ναι. Έχουμε μια ανατροπία νικητή φέτος και έχουμε βάλει αξιώσεις να διεκδικήσουμε αυτή τη θέση. Σε μια ατομική ενέργεια, ωραία προσπάθεια το Βελέτζα, απέφυγε όποιον παίκτη βρήκε στο δρόμο του και πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ, ένα προσωπικό γκολ. Ο Απόλλων σφραγίζει την νίκη του, κάνει ένα ακόμα βήμα για την έξοδό του στην Ευρώπη. Μητρόπουλος για τον Νικολαίδη. Παντότε εμείς Νικολαίδης, κάνει την σέντρα κεφαλιά από τον Βελέτζα, εκπληκτικό γκολ. Εκπληκτικό πραγματικά γκολ από τον Ευθέρη Βελέτζα. Που λυτρώνει τους χιλιάδες του Απόλλωνα και πανηγυρίζει, βλέπουμε και τον Τάσο Μητρόπουλο, γίνεται πραγματικά πανικός μέσα στον αγωνιστικό χώρο και πει όλος ο φάγκος του Απόλλωνα.
9 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Ο Απόλλωνας παίρνει κεφάλι στο σκορ μετά από αυτή την εκπληκτική κεφαλιά του Λευτέρη Βελέτζα. 2-1 και βρίσκεται μία ανάσα από την έξοδο στο κύπελλο UEFA. Ήταν η πολύ ωραία σέντρα του Ντέμι Νικολαίδη. Ο Λευτέρη Βελέτζα σαν και κοντός πετάχτηκε, πήρε την κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στο γάμα του Κατσιφάνου.